Η κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως νοσηλευτικό αλλά και ιατρικό, είναι το πλέον το μεγάλο στίχημα για τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ώστε η ίδρυση της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΜΕΦΕΚ να μην μείνει μόνο στα χαρτιά, αλλά να γίνει στην πράξη, αποκτώντας αυτονομία στην λειτουργία της και όχι υποστηριζόμενη όπως μέχρι σήμερα ως μονάδα στο προσωπικό της χειρουργικής κλινικής στην οποία υπάγεται. Και η δυναμική που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο έρχεται να ενισχύσει αυτή την αναγκαιότητα, ώστε να ανακοπούν οι διακομιδές που γίνονταν μέχρι πρότινος ή αναζήτηση αγγειοχειρουργικών υπηρεσιών σε άλλες πόλεις εκτός Ηπείρου. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίαζε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Βασίλης Τσίκαρης. Το 2018 αντιμετωπίστηκαν μόλις 77 περιστατικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και αυτά τους τελευταίους μήνες, όταν και είχαν αναλάβει καθήκοντα οι αγγειοχειρούργοι, ενώ είχε διατεθεί το ποσό των 138.000 ευρώ για αγγειοχειρουργικά περιστατικά. Το 2019 ο αριθμός των περιστατικών σχεδόν τριπλασιάστηκε, έχοντας ανέλθει στα 219, ενώ το ποσό που διατέθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Οι προσπάθειες μας κινήθηκαν στην κατεύθυνση αυτή να ενισχύσουμε με προσωπικό και νομίζω ότι η αρχή έγινε από την ιατρική σχολή, η οποία εξέλεξε τον κύριο Κούτσια στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή. Αυτή ήταν μια ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση ίδρυσης της κλινικής. Στη συνέχεια φέραμε επικουρικό προσωπικό. Σήμερα η κλινική αριθμεί 4 γιατρούς, πάρα πολύ καλούς γιατρούς, έναν αναπληρωτή καθηγητή, έναν επιμελητή του ΕΣΥ μόνιμο προσωπικό και 2 επικουρικούς γιατρούς. Και έτσι από τα τέλη του 2018 ξεκίνησε να λειτουργεί πιο ουσιαστικά και ήδη η μονάδα με το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε. Θα μπορούσα να δώσω 2 νούμερα για παράδειγμα. Το 2018 αντιμετωπιστήκαν μόλις 77 συνολικά περιστατικά και αυτά τους τελευταίους μήνες του έτους. Και από τον τακτικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου είχε διατεθεί το συνολικό ποσό για το 2018 για αγγειοχειρουργικά περιστατικά γύρω στις 138.000. Τα αντίστοιχα νούμερα για το 2019, όπου και ως μονάδα αλλά και τώρα θεωρώ ότι ως κλινική θα αναπτύξει πολύ περισσότερες δραστηριότητες. Τα αντίστοιχα λοιπόν νούμερα είναι ότι αντιμετωπιστήκαν 219 περιστατικά το 2019, το δε ποσό που διατέθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου ενέρχεται εν μέρη, θα έλεγα δεν είναι το συνολικό ποσό, είναι αρκετά μεγαλύτερο, στις 798.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που μου δόθηκαν από το λογιστήριο χθες. Προφανώς οι προκλήσεις είναι μπροστά και αυτές παρά τις προβλέψεις που έχουν γίνει ήδη, γιατί να θυμίσω ότι με την νέα χωροδιάταξη, με την ενσωμάτωση του 4ου κτηρίου, δόθηκε ανάσα σε όλες τις κλινικές και στο πλαίσιο αυτής της νέας χωροδιάταξης των κλινικών είχαμε προβλέψει 12 κλίνες για την αγγειοχειρουργική κλινική. Αυτή τη στιγμή αυτό που απαιτείται είναι να στελεχωθεί με το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη έχω ζητήσει την εισήγηση από τις υπηρεσίες για να δούμε πόσο προσωπικό χρειαζόμαστε για την αυτόνομη πλέον λειτουργία της αγγειοχειρουργικής κλινικής και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα έστω στα πρώτα βήματα με επικουρικό προσωπικό να καλύψουμε τις ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό και για την αγγειοχειρουργική κλινική. Ταυτόχρονα βρίσκεται, βέβαια δεν έχω εικόνα, είναι αλήθεια, γιατί πολύ μπέρδεμα υπάρχει με τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, σταματήσαν, εξακολουθούν να ισχύουν ή δεν ισχύουν. Δεν το γνωρίζω ακόμα. Πιστεύω όμως ότι θα ολοκληρωθούν οι προκηρύξεις οι θέσεις των γιατρών οι οποίες είχαν δρομολογηθεί. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει και μία ακόμα θέση επιμελητή μόνιμου προσωπικού για την αγγειοχειρουργική κλινική και θέλω να πιστεύω ότι έτσι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις να αναπτύξει τις δραστηριότητες περισσότερο. Προφανώς
Η συνέχεια, το μέλλον αυτής της κλινικής βρίσκεται στα χέρια τόσο του προσωπικού του νοσοκομείου, όσο όμως και κυρίως των πολιτών και των φορέων. Θεωρώ ότι είναι βασική η κλινική, η οποία σχετίζεται και αλληλεπιδρά μια σειρά άλλες κλινικές του νοσοκομείου, και έτσι νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και την προσπάθεια όλων μας να τη στηρίξουμε για να μπορέσει να αναδειχθεί σε μια πρωτοπόρα κλινική. Στο μεταξύ, μια ακόμη θετική εξέλιξη για την ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων υπάρχει με την υπογραφή πρόσφατα από τον Υπουργό Υγείας της έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας ενός σύγχρονου λιθοτρυπτή προϋπολογισμού 480.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση του οργάνου θα γίνει από πόρους της έκτης ΥΠΕ. Μια εξέλιξη που θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που παρατηρήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς ο υφιστάμενος πεπαλαιωμένος λιθοτρύπτης αρκετές φορές τίθεται εκτός λειτουργίας. Ο κύριος Τσίκαρης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή και υπογράμμισε πως με τη συνεργασία όλων θα μπορέσει να επιτευχθεί η ικανοποίηση των όρημων και αναγκαίων ετοιμάτων του νοσοκομείου προς όφελος των πολιτών. Οι ασθενείς χρειαζόταν να πάνε και να μετακινηθούν για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων επίσης στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Το θέμα αυτό, ο λιθοτρύπτης που υφίσταται σήμερα παρουσιάζει πολύ συχνά προβλήματα και τίθεται εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ασθενείς οι οποίοι έρχονται να κάνουν την θεραπεία τους και ανακαλύπτουν ότι είτε τίθεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους εκτός λειτουργίας είτε νωρίτερα. Εδώ είχαμε τη στήριξη του διοικητή της έκτης ΥΠΕ, στον οποίο θέσαμε το πρόβλημα όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο μας, με αποτέλεσμα να εξοικονομήσει το αντίστοιχο κονδύλιο από τους φόρους της έκτης ΥΠΕ, και προχθές είχαμε την υπογραφή, την έγκριση σκοπιμότητας και από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα και ήδη έχουμε εντάξει το σχετικό κονδύλιο στην τροποποίηση που έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται υπό έγκριση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι στις αρχές του χρόνου θα ξεκινήσει όλη η διαγωνιστική διαδικασία και σύντομα θα ενισχυθεί αυτός ο εξοπλισμός, ο απαραίτητος εξοπλισμός για το νοσοκομείο. Το ύψος, να πω απλώς, είναι της τάξης των 480.000 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό όργανο, δεν είναι ένα απλό που μπορεί κανείς να το αντικαταστήσει εύκολα. Και με αυτή την έννοια θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους όσους συμβάλανε, γιατί συμβάλανε στο να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια και αγκυλώσεις, προκειμένου να έχουμε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα και να καταφέρουμε να ανανιώσουμε τον εξοπλισμό αυτό.